Ο Ερσίν Τατάρ πέβδει εκ των προτέρων να απορρίψει τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη τη ελληνοκυπριακή πλευρά πριν αυτά γραφτούν και του αποσταλούν. Δήλωσε πω δεν πρόκειται να δει θετικά τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη που θα του εισηγηθεί ο πρόεδρο Αναστασιάδη, επαναλαμβάνοντα τη θέση πω δεν θα απαντούν σε προσεγγίσει που επηρεάζουν την ουσία του Κυπριακού χωρί την αποδοχή του ισότιμου κυριαρχικού καθεστώτο των Τουρκοκυπριών. Σύμφωνα με το filenews.com και όπως υποστηρίζει ο Ερσίν Τατάρ, οι προτάσεις που περιέχουν επιστροφή του Βαροσιού και ύστερα τη μεταβίβαση του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου στα Ηνωμένα Έθνη αποσκοπούν σε περαιτέρω υποβάθμιση του καθεστώτος της τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου και την παρουσίασή της ως υποτελούς διοίκηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για πολλοστή φορά επανέλαβε ότι δεν είναι δυνατόν να προβούν σε υποχωρήσεις από τα δικαιώματά τους που πηγάζουν από τις συμφωνίες του 1960. Ισχυριζόμενος ότι η μεταβίβαση του βαρουσιού στους Ελληνοκύπριους σημαίνει παραχώρηση κυριαρχίας, ο Τατάρ υποστήριξε ότι πρέπει να υπερασπιστούν τη θέση τους μέχρι τέλους και να εργαστούν για να ανακάμψει η οικονομία με τη στήριξη της μητέρας πατρίδας εκφράζοντα την άποψη ότι οι πολιτικοί που εφαρμόζουν στο Βαρόσι τη χάνη τη στήριξη του λαού, ο Τατάρ είπε ότι πέραν των 400.000 ανθρώπων επισκέφθηκαν μέχρι τώρα το Βαρόσι και ισχυρίστηκε. Εμεί εξουσιοδοτήσαμε την Επιτροπή Ακινήτων Περιουσιών για να επιστρέψει στου παλιού κατοίκου την περιουσία του εκεί. Δεν θα γίνει τίποτα με παρανομία. Σε αυτό οφείλεται και η αντίδραση τη ελληνοκυπριακή πλευρά. Θα συνεχιστεί μια πολιτική με αυτόν τον τρόπο. Οι Ελληνοκύπροι έρχονται, περιπατούν. Είναι ορθή πολιτική και θα συνεχίσει η αξιοποίηση του μέρου αυτού, η απόδοσή του στην ανθρωπότητα, η ρύθμιση τη υποδομή. Χαρακτηρίζοντα μάταιου του εξοπλισμού και τι στρατιωτικέ επενδύσει τη Κυπριακή Δημοκρατία, ο Τατάραν ανέφερε ότι η Τουρκία λέει σε κάθε περίπτωση πω δεν πρόκειται να επιτρέψει σφετερισμό των δικαιωμάτων του τουρκοκυπριακού λαού. Ισχυρίστηκε ότι αυτέ οι στρατιωτικές επενδύσει δεν θα έχουν οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα εκτό από την ένταση στην περιοχή και διαρωτήθηκε μέχρι πού θέλει να φτάσει η ελληνοκυπριακή πλευρά κλιμακώνοντας την ένταση. Υποστηρίζοντα ότι υπάρχει μια ισορροπία στην περιοχή και δύο χωριστά κυρίαρχα και ίσα κράτη, ο Τατάρ έτσι είναι εδώ και 60 χρόνια. Έστω και αν δεν αναγνωρίζεται τον Βορρά, ο τουρκοκυπριακός λαός διοικεί τον εαυτό του. Μετά τις δεκαετίες 1950-1960 συνεχίζει με μια οικονομία που υπηρετεί το δικό του λαό. Δεν μπορέσαμε να φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε επειδή έγιναν αυτές οι αδικίες. Δεν τίθεται θέμα να καταργηθεί η τουρκική δημοκρατία Βόρειας Κύπρου με μια παγίδα και να μπαλωθούμε σε αυτούς. Μπορούμε να ζήσουμε πιο ήρεμοι, πιο ευημερούντε σε δύο χωριστά κράτη που ζουν πλάι-πλάι. Αυτά τα οποία λέω καθημερινά άρχισαν να γίνονται πιο πολύ αντιληπτά και τα μαθαίνουν οι άνθρωποι. Θεωρώ ότι αυτέ οι πληροφορίε θα είναι υπέρ μα. Σχολιάζοντα τη στάση τη Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι των θέσεων τη τουρκοκυπριακή πλευρά, υποστήριξε Μα καταλαβαίνουν πολύ καλά. Όμω, λένε πω πρέπει να συμφωνήσετε με την ελληνοκυπριακή πλευρά. Είναι ισχυρή λόγω τη Δημοκρατία του 1960. Η άλλη πλευρά που βλέπει την Κύπρο ως ελληνικό νησί έλεγε όχι από την αρχή μέχρι το σχέδιο Άναν, όμω πάλι τα κατάφεραν και εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχίζει τη στάση τη στην Ανατολική Μεσόγειο η ελληνοκυπριακή πλευρά, η οποία θεωρεί τον εαυτό τη ανώτερο από εμά και πήρε τη στήριξη και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Τούρκο Υφυπουργό Εξωτερικών, Γιαβού Σελίμ Κυράν, Δήλωσε πω η Τουρκία επιθυμεί τη συμμετοχή τη Τουρκική Δημοκρατία Βόρεια Κύπρου στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών. Σημειώνοντα ότι ο Οργανισμό Τουρκικών Κρατών δεν μπορεί πλέον να μένει κρυμμένο στο καβούκι του, ο Κυράν είπε, θέλουμε να ολοκληρώσουμε την οικογενειακή εικόνα στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών με τη συμμετοχή στην Τουρκική Δημοκρατία Βόρεια Κύπρου οι αναπτυσσόμενες σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Αζερμπαϊτζάν συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στη δυναμική που αποκτήθηκε εδώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να πετύχουμε πολύ περισσότερα το επόμενο διάστημα. Σημειώνοντα ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη να παράγει και να εφαρμόσει σχέδια με στόχο την παρεμπόδιση των αρνητικών επιπτώσεων τη πανδημία και στι δύο πλευρέ του νησιού, ο ΤΑΤΑΡ επεσήμανε τη σημασία τη συμμετοχή και τη τουρκοκυπριακή πλευρά σε έργα καθαρών πηγών ενέργεια και τη πραγματοποίηση επενδύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα κατεχόμενα σε έργα πράσινη ενέργεια φιλική προ το περιβάλλον. Η περιβαλλοντική ρήπανση δεν γνωρίζει σύνορα, είπε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.